Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή σήμερα, 5 Φεβρουαρίου 2017, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Μπορείτε βέβαια να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv. Στο επίκεντρο της έναρξης των εργασιών της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας στο Σιδηρόκαστρο βρέθηκε η ανασκαφή της Αμφίπολης με τον Λάζαρο Κυρίζογλου να ξεκινάει τις δηλώσεις του μιλώντας για τον Τίβο Καστά. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ, παρουσιάζοντας τον Δημάρχο των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, κάλεσε την κυβέρνηση και την Υπουργό Πολιτισμού να δουν με τη δέουσα σοβαρότητα τα ζητήματα που αφορούν την ανασκαφή της Αμφίπολης. Εχμές προς όλους υπεύθυνους για την ολοκλήρωση της ανασκαφής, της στήριξης αλλά και της ολικής αποκάλυψης του μνημείου στον Τίβο Καστά, άφησε ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρος Κυρίζογλου, λέγοντας πως δεν υπάρχει καμία στήριξη από την εκάστοτε κυβέρνηση για το έργο αυτό, σχολιάζοντας και την τοποθέτηση της κυρίας Μεδόνη, η οποία είπε πως η Αμφίπολη εγκαταλείφθηκε για να πληγεί το success story του Σαμαρά. Δεν ξέρω αν το είπε αυτό η κυρία Μεδόνη ή αν το κάνει αυτό το Υπουργείο. Ωστόσο, αν το κάνει, για μία ακόμη φορά οι ιδεολειψίες και η ανοησία αποδεικνύονται ότι είναι ανίκητες. Ξέρετε, η βλακεία είναι ανίκητη. Διότι το συγκεκριμένο μνημείο ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στην ανθρωπότητα και στην τοπική κοινωνία. Αν θα ήταν στην Πελοπόννησο ή στην Αθήνα, θα ακολουθούσαν την ίδια τακτική. Και αυτό είναι το δικό μας πικρό παράπονο. Καλέσαμε επανειλημμένα την εκάστοτε πολιτική ηγεσία και την ΝΙΝ, την κυρία Κονιόρδου. Πήγαμε και στον πρόεδρο Δημοκρατίας. Και μας υποσχέθηκαν ότι το πρώτο εξάμηνο και μάλιστα από το πρώτο τρίμηνο θα δοθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις για να συνεχιστεί η ανασκαφή, η στήριξη του μνημείου, εμείς λέμε και η ολική αποκάλυψή του και η απόδοση στην τοπική κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία και στην παγκόσμια κοινωνία. Μήνυμα συμπαράσταση προς τους αγρότες, οι οποίοι αυτό το διάστημα διεκδικούν με αγώνα στους δρόμους την αλλαγή διατάξεων στο φορολογικό και ασφαλιστικό νομοσχέδιο προς το δικαιότερο, έστειλε με ομόφωνο ψήφισμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, που συνεδρίασε στο Σιδηρόκαστρο την προηγούμενη Παρασκευή. Πρωτών εξέφρασαν ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρος Κυρίζογλου, ο δήμαρχος Συντικής Φώτης Δομουχτσίδης, αλλά και ο δήμαρχος Ηράκλειας Κλάνθης Κοτσακιχίδης, λέγοντας πως ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος ενάντια στα ακραία μέτρα της κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες. Η στάση η δική μας είναι υπέρ των αγροτικών κινητοποιήσεων, με την έννοια ότι τασόμαστε στο πλευρό τους και στην ουσία των αιτημάτων τους. Τα αιτήματα του ελληνικού αγροτικού κόσμου και όλων των εργαζομένων γενικώς στον πρωτογενή τομέα, των αυτοαπασχολουμένων, είναι και δίκαια και εύλογα. Και οδηγείται ο πρωτογενής τομέας της πατρίδας μας, στον οποίο ανήκουν και οι αγρότες, σε μια περιθωριοποίηση και θα έχουμε ολοένα και περισσότερους νέους ανθρώπους να απομακρύνονται από την ελληνική γη. Διότι με πολιτικές, με αυξημένο ΦΠΑ, με την αύξηση των εισφορών, με τη φορολογία εισοδήματος, όταν είσαι ασκέπαστος και καλλιεργείς την ελληνική γη κάτω από τον ουρανό, δεν μπορείς να έχεις ούτε προβλέψιμο σταθερό εισόδημα και δεν είναι δυνατόν να πάμε από το ένα άκρο στο οποίο βρισκόμασταν και έπρεπε να μπει μια τάξη λίμωνο στο άλλο. Η κυβέρνηση θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι είναι αντιμέτωπη με τα ψέματά της. Έσπερνε ψέματα και θύελες και θερίζει ανέμους. Εγώ σαφέστατα το τονίζω ότι στηρίζω τους αγρότες. Ο Δήμος Συντικής στηρίζει ομόφωνα από όλους τους δημοτικούς συμβούλους, εκτιμώ τουλάχιστον της παράταξής μου, τους αγρότες, διότι αυτά τα προβλήματα είναι δίκαια αιτήματα, αλλά δυστυχώς επιβάλλονται μέσω της κυβέρνησης από αυτά τα μνημόνια που έχουν υπογραφεί. Δεν είναι δυνατόν να πάμε σε ανάπτυξη με τέτοια μέτρα. Κατανοούμε τον αγώνα των αγροτών, γιατί όλοι προερχόμαστε από οικογένειες αγροτικές. Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους, απόλυτα. Πάνε πραγματικά να εξαθλιώσουν τους αγρότες με όλα αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν και θα πάρθουν και παίρνονται στη συνέχεια. Τώρα, οι τρόποι αντίδρασης είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο πρέπει να το δούμε. Να το δουν και αυτοί και το βλέπουν ήδη. Προσανατολίζονται σε άλλες κινήσεις και σε άλλες μορφές αντίδρασης, αν θέλετε. Άρα το κλείσιμο των δρόμων δεν είναι μια σωστή αντίδραση, θεωρεί? Το κλείσιμο των δρόμων νομίζω ότι είναι η ακραία αντίδραση, γιατί δημιουργούνται πολλά προβλήματα και οι αγρότες
πρέπει να έχουν στο πλευρό τους την κοινωνία, τους πολίτες. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι και νομίζω ότι και προς τα εκεί προσανατολίζονται και αυτό είναι καλό. Τη στήριξη και των σαραίων πολιτών, όπως όλα δείχνουν, έχουν οι αγρότες του μπλόκου στον Λευκώνα, σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν στην κάμερα τις τηλεόραση επιλογές. Οι πολίτες θεωρούν δίκαιο τον αγώνα που πραγματοποιούν οι αγρότες, μιας και τα μέτρα της κυβέρνησης προς αυτούς και όχι μόνο, πλέον είναι δυσβάσταχτα. Είναι δίκαιος, δεν μπορεί να μην είναι δίκαιος. Δηλαδή, εγώ να το πω και το άλλο έτσι για να καταλάβεις τι θέλω να πω. Ήμουν από εκείνους που στα πιο παλιότερα χρόνια έλεγα και ήταν πραγματικότητα. Λέω, έχουν από δύο μεγάλα τρακτέρ ο καθένας στο σπίτι του, θα πάει να βρεις και το γιο ταχύ. Αλλά τώρα γίναμε όλοι χάλια. Και οι άνθρωποι έχουν δηλαδή πάνω από το 90% δίκαιο να το πεις αυτό που κάνω. Υπέρ είμαστε, αγροτικό νομό είμαστε κι εμείς, αλλά δεν είμαστε αγρότες, αλλά δίκαιο έχουν οι άνθρωποι, δίκαιο έχουν. Είναι μια τάξη η οποία πρέπει να στηρίζεται με το δίκαιο που τους αναλογεί, όπως είναι γενικά σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Διότι είπαμε ότι το ΕΦ αγωνίζεστε. Δεν θα αλλάξει τίποτα, κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται και τίποτα δεν γίνεται. Αν δεν αλλάξει η κυβέρνηση, δεν θα αλλάξει τίποτα. Ή μάλλον αν δεν φύγει αυτή η κυβέρνηση. Που τη στηρίξαμε κάποτε, αλλά τώρα δυστυχώς φτάνουμε στο μηδέν. Σίγουρα, πάντοτε οι αγρότες υποφέρουν λίγο παραπάνω από τους άλλους. Και έτσι πρέπει να τους βοηθήσει, πρέπει να βρει τρόπο να κάνει ανάπτυξη, να προχωρήσει η Ελλαδίτσα μας μπροστά. Άρα θεωρείτε δίκιο τον αγώνα των αγροτών. Πιστεύω ότι έχουν δίκιο. Για να βγαίνουν έξω στα καλά καθούμενα δεν βγαίνουν. Υπέρ πρέπει να το κάνω γιατί αυτή η κυβέρνηση πρέπει να σηκωθεί να φύγει γιατί ήδη μας έχει εξαντλήσει και ό,τι να πούμε δεν ρωνάτε. Μία μέρα πιο νωρίς θα είναι καλύτερα. Άρα θεωρείτε δίκαιο τον αγώνα. Βεβαίως, ναι. Να υπενθυμίσουμε πως ο αγώνας των αγροτών συνεχίζεται σε πολλά μέτωπα στην Ελλάδα και κύρια αιτήματά τους είναι το ασφαλιστικό, το φορολογικό και το κόστος παραγωγής. Ξεκίνησε ο καθαρισμός του χυμάρου της κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων. Ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης, μιλώντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δήλωσε πως ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 68.179 ευρώ και οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τη μελέτη την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερών. Ο Δήμος Σερών συνεχίζει τον καθαρισμό του χυμάρου των Αγίων Αναργύρων στην περιοχή ευθύνης του από την κόκκινη γέφυρα έως την γέφυρα της Οδού Σιγής. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 67.178 ευρώ και οι εργασίες οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τη μελέτη την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερών είναι οι εξής. Καθαρισμός της κήτης του χυμάρου Αγίων Αναργύρων από αυτοφυή βλάστηση, ξυλώδη φυτά, δέντρα, φερτές ύλες κλπ. Από την γέφυρα της Οδού Σιγής μέχρι την κόκκινη γέφυρα. Στην κοιλάδα Αγίων Αναργύρων βρέθηκαν ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης και ο αρμόδιος αντίδημαρχος έργων Ηλίας Γκότζης, οι οποίοι έκαναν και σχετικές δηλώσεις. Ο Δήμος Σερών συνεχίζει τον καθαρισμό της κήτης του χυμάρου Αγίων Αναργύρων από την γέφυρα της Οδού Σιγής μέχρι την κόκκινη γέφυρα. Καθαρίζεται η αυτοφυής βλάστηση, κόβονται κάποια δέντρα, απομακρύνονται οι φερτές ύλες, λοιπόν, ούτως ώστε να μπορεί το νερό να τρέχει ελεύθερα, χωρίς κανένα εμπόδιο. Και όλα αυτά γίνονται για να προστατέψουμε την πόλη από τυχόν πλημμύρες, αλλά και να μπορούν και οι κάτοικοι της γύρω περιοχής να αισθάνονται πιο ασφαλείς. Όλο το έργο, ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 68.000 ευρώ. Η μελέτη έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερών. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Με μηχανικά μέσα έγινε ο καθαρισμός από τη γέφυρα της Οδού Σιγής μέχρι την πεζογέφυρα εδώ της, όπως πάμε για τα νεκροταφεία των Αγίων Αναργύρων. Από εκεί και πέρα, από την πεζογέφυρα του Κατακονός μέχρι την κόκκινη γέφυρα, ο καθαρισμός θα γίνει με χέρια και με πολύ μικρά μηχανήματα, με πριονοκορδέλες κτλ. Για να μην χαλάσει το περιβάλλον, έτσι, να μην προκαλέσουμε ζημιά στο ωραίο περιβάλλον που υπάρχει από εκείνο το σημείο και μετά. Αυτό το έργο πότε ξεκίνησε και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί? Ξεκίνησε περίπου πριν από ένα μήνα και αναμένεται να ολοκληρωθεί, πιστεύω, σε ένα μήνα. Το έργο είναι προϋπολογισμό 68.000 ευρώ. Όπως σας είπε ο κύριος Δήμαρχος, σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι να
όσο το δυνατόν να περιφρουρήσει την πόλη από τυχόν πλημμύρες, γιατί αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, είχαμε από πλημμύρες πολλές ζημιές το αναψυκτήριο και είχε φτάσει λοιπόν το νερό μέχρι Αγίου Αντωνίου και μέχρι την Πλατεία Ελευθερίας. Τώρα λοιπόν πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Και η Δημοτική Αρχή έχει σαν στόχο, έχει βάλει στο τεχνικό πρόγραμμα του 17 και πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, προκειμένου να καθαρίσει και άλλα υδατορέματα. Τον ετήσιο χορό της διοργάνωσε η Αδελφότητα Μικρασιατών Σερών σήμερα Κυριακή 5 Φεβρουαρίου σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Ινούσα Σερών στη 1 το μεσημέρι. Τα χορευτικά τμήματα της Αδελφότητας, παιδικό, εφηβικό και παραστάσεων παρουσίασαν χορούς στον αρισμό των πατρίδων, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε παραδοσιακό μικρασιατικό γλέντι με χορούς και τραγούδια της Μικράς Ασίας και όχι μόνο. Τον ετήσιο χορό του πραγματοποίησε ο Σύλλογος Μικρασιατών Σερών σε γνωστό οικογενειακό κέντρο της πόλης. Στο κέντρο παρουσιάστηκαν χοροί από πολιτιστικούς συλλόγους, όπου μικροί και μεγάλοι παρουσίασαν τις παραδόσεις Μικράς Ασίας. Ναι, σήμερα μεγάλη επιτυχία θα πραγματοποιηθεί ο χορός της Αδελφότητας Μικρασιατών, όπως κάθε χρόνο. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα δύο παιδικά τμήματα της Αδελφότητας Μικρασιατών, όπως και το εφηβικό. Και στο τέλος, με το τμήμα παραστάσεων, θα σας παρουσιάσουμε χορούς από τη Σμύρνη και ένα έτσι μικροδρόμενο. Με το τμήμα παραστάσεων της Αδελφότητας Μικρασιατών θα σας ταξιδέψουμε με τα τραγούδια και τους χορούς μας στην προκυμαία της Σμύρνης, εκεί όπου προϋπήρχαν γέλια, τραγούδια και στη συνέχεια μετατράπηκαν σε κλάματα και λυγμούς. Για τον ετήσιο χορό αλλά και τις επόμενες δράσεις του Συλλόγου έκανε στην κάμερα της τηλεόρασης επιλογές ο πρόεδρος της Αδελφότητας Μικρασιατών, Σοκράτης Κοτζάογλου. Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, η Αδελφότητα πραγματοποιεί τον ετήσιο χορό για να δείξουμε τη δουλειά που γίνεται στα χορευτικά μας τμήματα, στα τμήματα των μεγάλων και των επιδείξεων. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα ευχαριστηθεί για μια ακόμη χρονιά. Όπως έχω τονίσει και παλαιότερα, οι πολιτιστικοί σύλλογοι αποτελούν κυψέλες πολιτισμού και μέσα σε αυτή την κρίση θεωρώ ότι βοηθάμε πάρα πολύ, ούτως ώστε ο κόσμος να βρίσκει μια όαση ψυχικής ευμάρειας. Γι' αυτό λοιπόν και οι Μικρασιάτες, όπως όλα αυτά τα χρόνια, σήμερα θα δείξουμε την κουλτούρα των αλυσμόνητων πατρίδων, θα θυμηθούμε τα τραγούδια και τους χορούς από τις αλυσμόνητες πατρίδες και θα ατενίσουμε με αισιοδοξία την καινούργια χρονιά. Είπατε θα χορέψουν οι χορευτικοί σύλλογοι, οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Ποιοι θα είναι? Τμήματα χορευτικά θα είναι τα παιδικά και το τμήμα παραστάσεων που θα παρουσιάσει ένα πολύ σπουδαίο δρόμενο από την Μικρά Ασία. Είναι κοντά μας και οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι φίλοι μας. Ο κόσμος θα χαρεί κάτι πολύ ωραίο, το οποίο για μια ακόμη φορά θα παρουσιάσει η αδελφότητά μας. Έχετε σύντομα άλλη δράση? Ναι, ο Σύλλογος δεν σταματάει. Κάθε χρόνο έχει πλούσια δράση. Σε λίγες μέρες θα κάνουμε τα Πολυκάρπια 2017. Θα είναι το πρώτο μέρος, το οποίο θα γίνει στον Ιερό Ναό Ισοδίων της Θεοτόκου, στο συνοικισμό Δωρηλαίου στα Σφαγεία, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου το απόγευμα με πανηγυρικό εσπερινό.
πιστεύουμε ότι θα είναι μαζί μας και ο Σεβασμιότατος. Θα μιλήσει ο πατήρ Ευστράτιος του Ιερού Ναού για τον βίο του Αγίου Πολυκάρπου. Μετά θα έχουμε την εκδήλωση στην Δημόσια Βιβλιοθήκη στις 15 Μαρτίου, την παρουσίαση του βιβλίου του Θοδωρή Δεύτου με τίτλο «Είμαι πολίτησα Τζάνουμ» από το μέλος της αδελφότητας του Μιχάλη του Σωτηρίου, τον ψυχίατρο, και τη δημοσιογράφο Νάντια Δερέμπεϊ. Αυτό θα γίνει 15 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη, στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη στις Σέρες. Θα ακολουθήσει μια εκδήλωση στα τέλη Μαΐου για την άλωση της πόλης με την παρουσίαση των αρχιτεκτονικών κτηρίων της Κωνσταντινούπολης από την Λίλα Θεοδωρίδου, την καθηγήτρια του ΤΕΙ Σερών, και τον κύριο Τσιλένη, ο οποίος θα μας έρθει από την Αθήνα, είναι καθηγητής Πανεπιστημίου και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Και έπεται η συνέχεια με το καλοκαίρι, μικρασιατική βραδιά, φεστιβάλ μικρασιατικό 1 Ιουλίου στη Λαμία και όλο το καλοκαίρι, το οποίο θα είναι γεμάτο από εκδηλώσεις. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων και πολλά άτομα του πολιτικού χώρου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ο βουλευτής Πασόκ Σερών Μιχάλης Τζελέπης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Σερών Ιωάννης Μωυσιάδης, ο δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης και άλλοι. Σήμερα βρίσκομαι εδώ στην εκδήλωση της αδελφότητας Μικρασιατών Νομού Σερών, όπου πραγματικά οι μικρασιάτες του Νομού Σερών με τον πολιτιστικό του σύλλογο πρωταγωνιστούν στα πολιτιστικά δρόμενα του νομού μας με τη διατήρηση των εθήμων και των παραδόσεων που φέρανε οι πρόγονοί τους από τη Μικρά Ασία. Βασικό όμως περιουσιακό του στοιχείο είναι το δημιουργικό και ανυπόταχτο πνεύμα τους και φαίνεται αυτό το ότι μεγαλουργούν στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά με υγεία και προκοπή και να συνεχίσουν αυτήν τη δυναμική παρουσία που έχουν στο κοινωνικό γίγνεσθε του νομού και στα πολιτιστικά δρόμενα. Παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη πίτα του έκοψε ο Σύλλογος Περοπονησίων Νομού Σερών, ο Γέρος του Μωριά, στην καθιερωμένη εκδήλωση που διοργανώνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή, με την παρουσία μελών και φίλων του Συλλόγου. Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα έκοψε ο Σύλλογος Πελοποννησίων Σερών, ο Γέρος του Μωριά, σε γνωστό κατάστημα της πόλης. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κόβουμε την πίτα μας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και προσωπικά και γενικά. Και ευτυχισμένο το 2017. Να έχουμε αγάπη, ειρήνη και να είμαστε δυνατοί να βγάλουμε τον κάβο απέναντι. Και να τραβάμε μεγάλο κουμπί. Εμείς έχουμε καταφέρει να έχουμε εδώ δύο πατρίδες και δύο έθιμα.
Έχουμε μία των Σπυροπολίζου και μία των Σερών. Όπου εδώ μεγαλώσαν τα παιδιά μας στις Σέρες και συνδυάζουμε τις δύο αυτές παραδόσεις. Είναι πολλά. Ο σύλλογος έχει ιδρυθεί το 1992 και έχει 200 εγγεγραμμένα μέλη, ενώ στόχος του συλλόγου είναι η διατήρηση των εθήμων και των παραδόσεων της Πελοποννήσου στην πόλη των Σερών. Και σήμερα, όπως και κάθε χρόνο, έχουμε μία εκδήλωση, την κοπή της Βασιλόπιτας για το 2017. Εύχομαι ολόψυχα σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά και ευτυχία και προκοπή για κάθε έναν προσωπικά και για όλους γενικά. Ο σύλλογός μας συμμετέχει στα πολιτιστικά δρόμενα του νομού Σερών σε κάποιες εκδηλώσεις και έχει περίπου τα 200 άτομα μέλη και εμείς εδώ έχουμε το εξής πλεονέκτημα, να έχουμε δύο πατρίδες. Η μία είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μας στην Πελοπόννησο και η δεύτερη είναι οι Σέρες, όπου εδώ μεγάλωσαν τα παιδιά μας και οι οικογένειές μας. Και έχουμε καταφέρει να συνδυάζουμε τις δύο παραδόσεις, των Σερών με της Πελοποννήσου και γενικό της Μακεδονίας. Εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά και να είστε γεροί και το κανάλι σας και όλοι να είστε καλά κι εσείς. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Πελοποννήση κόβουμε την πίτα μας για το 2017 και για να βρεθούμε, αλλά και πρέπει να πούμε και τις ευχές μας. Ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά, υγεία και ας έχουμε, πιστεύω να έχουμε καλύτερες μέρες το 2017 για να δούμε καλύτερη προκοπή και ο κόσμος να ξεφύγει από το άγχος και όλα αυτά τα προβλήματα που έχει. Ο σύλλογος από πόσα μέλη απαρτίζεται και υπάρχει αυξητική τάση στα μέλη, είναι πιο πολλά προηγούμενα χρόνια? Ο σύλλογος είχε πάρα πολλά μέλη τα προηγούμενα χρόνια, αλλά επειδή τα παιδιά μας δεν μας ακολουθούν γιατί με δυσκολία γράφονται στο σύλλογο, πάμε προς, αντί να αυξηθούμε, μειωνόμαστε. Και υπάρχει η γύραση του πληθυσμού, ότι οι Πελοποννήσιοι έχουν έρθει από πολλά παλιά χρόνια εδώ και έχουν μεγαλώσει πλέον. Επομένως πρέπει να ακολουθήσει η γενιά επόμενη για να εγγραφεί στο σύλλογο για να μπορέσουμε να το στηρίξουμε και να το διατηρήσουμε. Άρα κάνετε ένα κάλεσμα και στους νέους Πελοποννήσιους να υπάρξει στήριξη προς αυτό εδώ. Καλούμε όλους τους Πελοποννήσιους, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος τον οποίο δεν το ξέρουμε, να έρθουν στο σύλλογο να εγγραφούν και να κάνουμε και μια προσπάθεια ακόμα να γράψουμε τα παιδιά μας στο σύλλογο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να το διατηρήσουμε και να κάνουμε και κάποιες επιπλέον εκδηλώσεις. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Τη δικιά τους εκδήλωση για το καλό του νέου χρόνου πραγματοποίησαν και οι φίλοι της καλής μουσικής, η Μουσικόφιλη των Σερών. Πάμε να ρίξουμε μαζί μια ματιά στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Την πρώτη του Βασιλόπιτα έκοψε σε ένα εύθυμο κλίμα η παρέα των μουσικόφιλων στο καφενείο Νεέλλας, ένας αυτοδιδριόμενος σε εισαγωγικά σύλλογος που αποτελείται από ανθρώπους με μεράκι στη μουσική και την καλή παρέα. Κόψε και στα βρωτά. Σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε αυτόν τον σύλλογο, αλλά επειδή υπάρχουν πρακτικά προβλήματα, ακόμα δεν έκαναν καταστατικό. Εκ των ενώντων αποφασίσαμε για πρώτη φορά να έχουμε πρόεδρο. Ταμεία δεν έχουμε γιατί δεν έχουμε λεφτά ακόμα. Λοιπόν, και
Έχουμε όμως πειθαρχικό, γιατί όσο δεν έρχεστε τρεις φορές, θα σου διαγράφουμε. Είμαι συνταξιούχος της Πυροσβέσης. Απαρτίζω τον όμιλο της παρέας αυτής, οι οποίες βρίσκομαστε εδώ στο Νέα Ελλάς, στο καφενείο. Αυτή τη στιγμή, μετά από πολύ καιρό, η παρέα μας απαρτίζεται από πολλά πρόσωπα, τα οποία αποφασίσαμε για πρώτη φορά να κόψουμε μια πίτα για το καλό της παρέας μας. Δεν έχουμε κάνει ακόμα καταστατικό, το λέω με πλάκα. Λοιπόν, στο μέλλον υπάρχει βλέψεις να δημιουργήσουμε καταστατικό, να έχουμε πρόεδρο, ταμεία, λοιπόν, γραμματεία κλπ. Εκτός της πλάκας αυτής της οποίας προανέφερα, λοιπόν, είμαστε μια ωραία παρέα, συναντιόμαστε κάθε Σάββατο, καλούμε όποιον στερεό πολίτη τον αρέσει η μουσική και τον αρέσει το ουζάκι και η παρέα, να παρευρίσκεται εδώ, γιατί περνάμε ωραία. Οι μουσικόφιλοι της Νέας Ελλάς έχουν πληθύνει τα τελευταία χρόνια, ενώ καλούν όσους αγαπούν τη μουσική και το καλό φαγητό να δώσουν το παρόν στις συγκεντρώσεις τους που γίνονται κάθε Σάββατο. Εδώ έχει ιδρυθεί, αυτοιδρυθεί, ένας σύλλογος μουσικόφιλων, θα δείτε και στη Βασιλόπιτα, αυτοσχέδια και εξαπρόπτου τελείως. Και σήμερα καταλήξαμε να κόψουμε και τη Βασιλόπιτα. Βλέπετε εδώ ότι γίνεται, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μια αυθόρμητη κίνηση από μια συντροφιά 5 ανθρώπων που παίζουμε κιθάρα, μπουζούκι, τραγουδάμε κτλ. Και εξελίχθηκε σε αυτό που βλέπετε τώρα. Στην κοπή της Βασιλόπιτας, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ξερών, Μιχάλης Τζελέμπης, αλλά και ο πρόεδρος του Ομίλου Κάντζα, Γιώργος Κάντζας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία και πάντα να υπάρχουν τέτοιες συνευρέσεις, γιατί υπάρχει σύνδεση και με αυτές τις εκδηλώσεις και δύναμη παίρνεις και χαρά παίρνεις και μπορείς να συνεχίσεις τη ζωή σου όταν δίπλα σου έχεις τους αγαπημένους σου φίλους. Ζωοτέχνια 2017. Η μεγαλύτερη συνάντηση των επαγγελματιών, κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων της Ανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη. Πώς μπορείς να μειώσεις το κόστος ζωοτροφών? Ψάχνεις για κτηνοτροφικό και πτηνοτροφικό εξοπλισμό? Ενδιαφέρεσαι για ζώα παραγωγής? Θέλεις να είσαι μπροστά από όλους στην παραγωγή? Ζωοτέχνια 2 έως 5 Φεβρουαρίου στη ΔΕΘ. Οργάνωση Χελέξπο. Πιστή στο ετήσιο ραντεβού της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας ήταν και φέτος τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου Στοχοελτών Θεσσαλονίκης. Ο Σύλλογος, όπως κάθε χρόνο, μεταξύ άλλων, έτσι και φέτος, τίμησε τους εθελοντές αιμοδότες που συμβάλλουν στην Τράπεζα Αίματος για πολλά χρόνια. Πραγματοποιήθηκε και φέτος ο ετήσιος χορός του Συλλόγου Συντοχωρητών Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια του οποίου έγινε και η καθιερωμένη κοπή της παραδοσιακής Βασιλόπιτας για το καλό του νέου έτους 2017. Καθώς και η βράβευση των αιμοδοτών που συμπλήρωσαν 5, 10 ή 20 χρόνια αιμοδοσίας. Για τα 20 χρόνια προσφοράς του, τιμήθηκε και ο δικός μας Θανάσης Λαρινός. Ο Σύλλογος Συντοχωρητών Θεσσαλονίκης φροντίζει εδώ και 40 χρόνια να διατηρεί την ενότητα των συγχωριανών και την επαφή με τις ρίζες του συντοχωρίου με συγγενείς, φίλους, ήθη και έθιμα του χωριού. Είναι ο πρώτος σύλλογος που δημιούργησε Τράπεζα Αίματος στον ομό Σερών, βοηθώντας εκατοντάδες ανθρώπους και δημιουργώντας άλλους τόσους εθελοντές. Γι' αυτό, πολλοί συντοχωρήτες, μέλη και φίλοι του συλλόγου έδωσαν το παρόν σε γνωστό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας τις προσπάθειες της διοίκησης, ενώ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν αναμνήσεις, ευχές, συγκίνηση και να διασκεδάσουν με πολύ κέφι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Να έχετε με υγεία και η χρονιά αυτή που
Κατώτατος δωρεάν θέρμανση για όλη τη θερματική περίοδο 2017-2018 χωρίς περιορισμό στην καταναλωθής ποσότητα παρέλαβαν οι τρεις τυχεροί που αναδείχθηκαν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των εγγενείων των νέων γραφείων εξυπηρέτησης κοινού της θέρμης Σερών στις 4 Ιανουαρίου. Τα δώρα τους δωρεάν θέρμανση για όλη τη θερματική περίοδο 2017-2018 χωρίς περιορισμό στην καταναλωθής ποσότητα, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν, παρέλαβαν οι τρεις τυχεροί που αναδείχθηκαν μετά από ηλεκτρονική κλήρωση με παρουσία της δικηγόρου Σερών κυρίας Βρακοπούλου. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των εγγενείων των νέων γραφείων εξυπηρέτησης κοινού της τηλεθέρμανσης Σερών στις 4 Ιανουαρίου. Οι τυχεροί είναι Παρταλάς Θεόφιλος, Κωνσταντινίδου Κωνσταντίνα και Ευθυμίου Χρυσούλα. Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια των εγγενείων προσφέρθηκε σε όλους όσους παραβρέθηκαν 10% έκπτωση στη μηνιαία κατανάλωση τηλεθέρμανσης Ιανουαρίου 2017 και 15% έκπτωση σε όσους υπέβαλαν αίτηση για σύνδεση ατομικής τηλεθέρμανσης. Τα εγγένεια του καινούριου καταστήματος συνέπεσαν με τα 10 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και αδιάλεπτης παροχής θερμότητας τηλεθέρμανσης για τη θέρμανση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και παροχή ζεστού νερού χρήσης χειμώνα-καλοκαίρι. Η τηλεθέρμανση επίσης ευχαριστεί για την παρουσία τους όλους όσους παραβρέθηκαν κοντά και τίμησαν με την παρουσία τους και δεσμεύεται ότι θα κάνει ό,τι καλύτερο είναι δυνατό για να απολαμβάνει όλο και περισσότερος κόσμος στις αίρες τα ωφέλη της τηλεθέρμανσης με ακόμα περισσότερες λύσεις και διευκολύνσεις. Παιδεία Γάλακτος ονομάζεται το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζει σε ρακή γαλακτοβιομηχανία της ΚΡΙΚΡΙ. Κύριο στόχο έχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής, της βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος και της βελτίωσης της υγείας και ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. Η Σεραϊκή Γαλακτοβιομηχανία της ΚΡΙΚΡΙ, κορυφαία ελληνική γαλακτοβιομηχανία με έδρα των ομών Σερών, σχεδίασε ένα πρωτοποριακό επενδυτικό πρόγραμμα που στόχο έχει να δημιουργήσει μακροπρόθεσμα τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής γάλακτος και κατ' επέκταση των προϊόντων γάλακτος και των Ελλήνων παραγωγών. Η παιδεία γάλακτος είναι το αποτέλεσμα της επιθυμίας της ΚΡΙΚΡΙ να ανταποδώσει στους παραγωγούς την εμπιστοσύνη που έχουν δείξει στην εταιρεία για περισσότερα από 20 χρόνια. Άλλωστε, η παραγωγή του νομού Σερών, αναφέρει η ΚΡΙΚΡΙ, είναι αυτοί που έχουν συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία του βασικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των προϊόντων της εταιρείας, που δεν είναι άλλο από τα γιαούρτια με φρέσκο γάλα ημέρας.
Μέσα από την παιδεία Γάλακτος, οι παραγωγοί εκπαιδεύονται με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής του γάλακτος, τη βελτίωση της ποιότητάς του και τη βελτίωση της υγείας και ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών Αγελάδων. Θέλοντας να επιστρέψουμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι παραγωγοί μας όλα αυτά τα χρόνια, θέλοντας να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας για να γίνουν πιο βιώσιμοι, πιο ανταγωνιστικοί και να έχουν μια καλύτερη συνεργασία μαζί τους, διοργανώσαμε αυτήν την εκδήλωση, αυτόν τον κύκλο μαθημάτων που το ονομάσαμε Παιδεία Γάλακτος. Η πρώτη φάση έχει ήδη ολοκληρωθεί με επιτόπια επίσκεψη των συνεργατών μας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην Ιατρικής, όπου μετά από επισκέψεις δόθηκαν σχόλια, παρατηρήσεις και υποδείξεις για βελτίωση των παραγωγών και των παραγωγικών μονάδων. Σήμερα ξεκινά ο δεύτερος κύκλος θεωρητικής κατάρτισης των κτηνοτρόφων μας και θα παράλληλα θα ακολουθήσει και πρακτική άσκηση στις φάρμες επιτόπου. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή να στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους μας, γιατί αυτοί μας δίνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρεία μας να παράγουμε τα προϊόντα μας με φρέσκο γάλα με 24 ώρες, που είναι και το διαφημιστικό μας επικοινωνιακό σλόγγαν. Αυτό μας έχει δώσει πλέον τη δεύτερη θέση στα μερίδια αγοράς του γιαούρτι στην ελληνική αγορά και μας έχει δώσει σημαντικό προβάδισμα σε 24 χώρες όπου εξάγουμε τα προϊόντα μας. Είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται στη χώρα μας πρόγραμμα με αυτή την κατεύθυνση και τα χαρακτηριστικά. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε με την τριμερή συνεργασία ανάμεσα στην Κρικρή, το εργοστάσιο της ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΙΘΙΤΑ και τους παραγωγούς που συνεργάζονται με την εταιρεία. Η επένδυση που έχει κάνει η Κρικρή στην εκπαίδευση των κτηνοτρόφων δείχνει και το ενδιαφέρον της για την παραγωγή στην Ελλάδα ποιοτικού γάλακτος για να παράγουμε όλα αυτά τα προϊόντα που πρέπει να παράγουμε και να τα εξάγουμε. Από εκεί και ύστερα, αυτό που πρέπει να μείνει στους παραγωγούς, πιστεύω εγώ, και αυτό επιδιώκουμε και νομίζουμε ότι συμβαίνει ήδη, είναι ένας προβληματισμός. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Κρικρή έχει αναλάβει το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της πανεπιστημιακής ομάδας και της υλοποίησης τόσο του θεωρητικού μέρους όσο και του πρακτικού μέρους εκπαίδευσης. Κύριο στόχο έχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής, της βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδενού γάλακτος και της βελτίωσης της υγείας της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών Αγελάδων. Οποιαδήποτε ενημέρωση, πόσο μάλλον και πρακτική κάνουμε πάνω στα ζώα και διοργανώνεται, για μας είναι σίγουρα θετικό. Πόσο μάλλον που γίνεται από επαγγελματίες, επιστήμονες, ανθρώπους. Έτσι, βοηθιόμαστε πάρα πολύ, προλαβαίνουμε κάποια προβλήματα στις μονάδες μας, με αποτέλεσμα να είμαστε πιο βιώσιμοι και πάνω απ' όλα και με πιο σωστό προϊόν. Με την παιδεία Γάλακτος, όλοι εμείς στην Κρικρή επενδύουμε στη δύναμη και την αξία της πρώτης ύλης μας, για τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές μας. Επενδύουμε στο γάλα, την τροφή της ζωής μας. Με μόνο σημείο επαφή στη θέσπιση 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή για τις αλλαγές στο Λύκειο και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μετά τις 7 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια, σύμφωνα με τον τελευταίο προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις επιτηρήσεις να έχουν αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις τους στα γυμνάσια. Δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως η τελική ημερομηνία, αλλά αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, ώστε άμεσα να κληθούν οι υποψήφοι να καταθέσουν δηλώσεις συμμετοχής στη διαδικασία. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Αυγή, η 6η Ιουνίου είναι πάντως η ημερομηνία στην οποία θα δοθεί το σήμα της έναρξης για τις πανελλαδικές στο Νεπάλ, καθώς ο αριθμός των υποψηφίων από αυτά είναι σαφώς μικρότερος. Την ίδια στιγμή, με μόνο σημείο επαφή στην θέσπιση 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή για τις αλλαγές στο Λύκειο και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πάρα πολλοί συνάδελφοι λένε ότι οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα μαθήματα θα είναι αλλαγές οι οποίες θα επηρεάσουν τη μόρφωση των παιδιών.
πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν θέλουμε να κάνουμε μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις γίνονται για το καλό των παιδιών, δεν γίνονται με αριθμούς, δεν γίνονται βάσει κάποιων ιδεολογιών ή ιδεολειοψιών. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει όλοι μαζί να συζητήσουμε ποιο είναι το καλό της νέας γενιάς. Στόχος μας είναι να ακούσουμε και όχι να προκαταβάλουμε τη συζήτηση. Τόνισε στην αρχή της συνεδρίασης ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου, υπενθυμίζοντας ότι το πλέγμα των τεσσάρων θεμάτων, δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, Εθνικό Απολυτήριο, Εισαγωγικές Εξετάσεις και Πρώτο Έτος του Πανεπιστημίου, είναι σύνθετο και ότι στόχος είναι να υπάρξει ένα πόρισμα, το οποίο θα συζητηθεί στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Καταρχάς, οι αλλαγές οι οποίες εφαρμόστηκαν στο γυμνάσιο εφαρμόστηκαν χωρίς να μας ρωτήσουν. Έρχονται λοιπόν σήμερα και λένε να εφαρμόσουν αλλαγές στο Λύκειο. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο λέει η Ομοσπονδία μας, ότι χρειαζόμαστε διάλογο. Και διάλογος δεν είναι απλά μας καλούν σε μια επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων να καταθέσουμε 3, 5, 10 σελίδες υπόμνημα. Διάλογος είναι ότι καθόμαστε και συζητάμε όλες τις θέσεις Ομοσπονδίας, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί νομίμως και με πλειοψηφίες, ισχυρές πλειοψηφίες μέσα από τα συνδικαλιστικά μας και επιστημονικά μας συνέδρια. Αυτό είναι διάλογος. Ελπίζουμε ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Δεν θέλουμε όμως να δούμε πράγματα τα οποία έχουμε δει στο παρελθόν. Εν μία νυχτή να λαμβάνονται αποφάσεις για τις οποίες δεν έχει ρωτηθεί η Ομοσπονδία. Να καλησπίσουμε κυρίες και κύριοι, όπως είδατε και από το σήμα, τον Θανάση Καραδημούλα να μας ενημερώσει για την αθλητική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση, σε εσένα και στους τηλεθεατές. Να αρχίσει από όπως θέλεις, αν και τα δυσάρεστα είναι για τον Πανσεραϊκό με την ισοπαλία, αλλά μπορείς να μας πεις όπως θέλεις τα νέα. Βέβαια. Να ξεκινήσουμε από τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας για πέμπτο σερί παιχνίδι. Έμεινε στο 0. Η επιθετική του δυστοκία συνεχίζεται λοιπόν. Πανσεραϊκός αναγέννηση Καρδίτσας 0-0 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής. Ένα αποτέλεσμα το οποίο θα λέγαμε ότι ήρθε μάλλον δίκαια, αν και ο Πανσεραϊκός έχασε τις ευκαιρίες του. Όχι όμως πολλές, ήταν 2-3 ευκαιρίες οι οποίες θα μπορούσαν να μετουσιωθούν σε γκολ. Έμεινε όμως το 0. Ίδιο σκηνικό και για την αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία είχε από μία καλή φάση και στα δύο ημίχρονα, όμως δεν κατάφερε να παραβιάσει την αιστεία του Ρίστιτς, του νέου παίκτη που αποκτήθηκε πριν από λίγες ημέρες και έκανε τεπούτο κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας και μάλιστα ήταν αρκετά θετικό, θα λέγαμε. Mm-hmm. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα από την Football League. Πανελληνιακός Χανιά 1-3, Όφη Πανθαρκικός άνευ αγώνος 3-0, Λαμία Άρης 1-0 με τον Άρη να χάνει και πέναλτι στα τελευταία λεπτά, Κιθαμικός Πανεγιάλιος 2-1, Αχαρναϊκός Σπάρτη 1-2, Καλονί Καλυθέα 2-0, Αγροτικός Αστέρας Αιγινιακός 1-0. Ο Αιγινιακός είναι ο προσεχής αντίπαλος του Πανσεραϊκού. Και χθες Τρίκαλα Απόλλων Σμύρνης 0-1. Έτσι η βαθμολογία μετά από 14 αγώνες διαμορφώνεται ως εξής. Πρώτος είναι ο Απόλλων Σμύρνης με 36, ακολουθεί Λαμία με 31 και ένα παιχνίδι λιγότερο. Στην τρίτη θέση είναι ο Άρης που έχει 29 και ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο Πανσεραϊκός βρίσκεται στην 12η θέση έχοντας 15 βαθμούς. Ενώ στις τέσσερις τελευταίες θέσεις βρίσκουμε τον Αιγινιακό με 11, την Καλονή με 9, 6 έχει ο Πανελληνιακός. Εκτός από το πρωτάθλημα είναι ο Πανθρακικός, δεν έχει σημασία η βαθμολογική του συγκομιδή. Αυτά από την Football League. Ας αλλάξουμε κατηγορία. Πάμε στην Γάμα Εθνική και στον πρώτο όμιλο, εκεί όπου η άλλη σεραϊκή ομάδα, ο Απόλλων Παραλιμνίου, δεν τα κατάφερε κόντρα στην Δόξα Προσκυνητών. Ιτήθηκε με 2-1. Για να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Αλμοπός Αριδέας ΑΕΠ, ο Τίνου Βατολάκου άνευ αγώνος. Ο Αλμοπός Αριδέας δεν έγινε το παιχνίδι. Μένει να εκδικαστεί φυσικά η απόφαση της ομάδας των Γρεβενών για το αν θα συνεχίσει ή όχι. Λογικά δεν θα συνεχίσει και θα πάρει στα χαρτιά μετά από μια εβδομάδα το παιχνίδι ο Αλμοπός Αριδέας. Απέλα Καζά Δόξα Δράμας στο τέρπι κορυφής 0-1. Μεγάλη νίκη του Δόξα Δράμας. Νέσος Χρυσούπολης. Μάλλον από όλο Καλαμαριάς Ενός Χρυσούπολης 4-0, Καμπανιακός Ερδαϊκός 5-0, Μακδανικός Φούφα Αοκαρδίας 3-0 και Ορφέας Ξάνθης Καβάλα 1-1. Στην πρώτη θέση εξακολουθεί να βρίσκεται η ομάδα της Δράμας με 39 βαθμούς, ακολουθεί από όλο Καλαμαριάς με 37, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκουμε την ΑΕΠ, την Βατολάκου, η οποία έχει
όπως είπα νωρίτερα, αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Και θα κλείσουμε με την Super League, με τα σημερινά αποτελέσματα. ΑΕΚ Βέρεια 6-0. Δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο για την ΑΕΚ που σκοράρει 6 τέρματα μετά από αυτό το κυπέλλου κοντρό στο Λεβαδιακό. Πανιώνης Ξάνθη 2-0. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης 3-2. Και πριν από λίγο Ολυμπιακός Ηρακλής 3-0. Προπορεύεται ο Ολυμπιακός με 48 βαθμούς στη βαθμολογία. Ακολουθεί ο Πανιώνης και ο ΠΑΟΚ με 35. Την τέταρτη θέση είναι η Ξάνθη με 32 μαζί με τον Παναθηναϊκό. Στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε τον Ηρακλή με 13, όσους έχει και η Βέρεια. Αυτά θα είναι από μένα, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι περισσότερο. Όχι, Θανάση, απλά βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να κάνει επαναλαμβανόμενες νίκες και τον Πανσεραϊκό επανειλημμένα να μην μπορεί να κερδίσει. Εκ διαμέτρου αντίθετες οι πορείες των δύο ομάδων, έχεις δίκιο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα τι καιρό θα έχει αύριο. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Για αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία αυξημένες, με τοπικές βροχές στα δυτικά, υπηρετικά και το Ιόνιο και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις νυχτερινές και πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα κοιμανθεί από μείον 3 έως 11 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από 2 έως 14 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, ενώ από 4 έως 14 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Αναλυτικότερα για αύριο, η θερμοκρασία στις αίρες θα κοιμανθεί από 1 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 2 έως 10 βαθμούς, στην Καβάλα από 3 έως 11 βαθμούς, στη Δράμα από μείον 2 έως 10 βαθμούς, στην Ξάνθη από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στην Κομωτινή από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην Αλεξανδρούπολη από 4 έως 9 βαθμούς και στην Οριστιάδα από μείον 3 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Αυτές και οι κύριοι ήταν και σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Ευχαριστούμε που επιλέξατε την τηλεόραση επιλογές και πάλι για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα.